στην πολιτική παρέμβαση και μάλιστα στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Από τον Πρωθυπουργό ελπίζει η Δημοτική Αρχή. Βάσιμα πλέον μετά τη συνάντηση της Τρίτης για την απεμπλοκή του έργου επέκτασης και αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού. Η πρόταση χρηματοδότησης για την επέκταση του τριτοβάθμιου βιολογικού δεν εγκρίθηκε, με τη Δημοτική Αρχή ωστόσο να κινεί τις τελευταίες εβδομάδες τα νήματα για την απεμπλοκή της υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας υπήρξε συνάντηση προημερών με τον αναπληρωτή υπουργό αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ Αλέξη Χαρίτση, που παρήχε τη διαβεβαίωση πως η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να εντάξει το έργο και πως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Τα προβλήματα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είναι η διαδικαστική και διαχειριστικής λογικής και μπορούν να αντιμετωπιστούν και με την πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού, για την οποία διαβεβαίωσε και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε μία από τις παραμέτρους των προτάσεων που έθεσε υπόψη του Πρωθυπουργού ο Δήμαρχος για τη Λίμνη Παμβότιδα. Όπως είπε, ζήτησε την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα για την οριστική έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της Παμβότιδας. Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τη σωτηρία του υδάτινου στοιχείου της Λίμνης. Ο Δήμος Ιωαννιτών, όπως γνωρίζετε, μέσα στα πλαίσια του σχέδιου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και όχι μόνο, σχεδιάζει κάποια έργα τα οποία έχουν σχέση με την παραλίμνια περιοχή και πιθανά να βοηθήσουν αυτά τα έργα και σε κάποια ζητήματα προστασίας του υδάτινου στοιχείου, αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά. Και επειδή ξέρετε ότι το υδάτινο στοιχείο της Λίμνης ανήκει στο κράτος. Από την ώρα λοιπόν που ανήκει στο κράτος, υπάρχει ένα τοπικό ενδιαφέρον, για το οποίο όμως υπάρχουν διάφορες μαμές, όπως τα λέγαμε. Και όταν υπάρχουν πολλές μαμές, μάλλον το παιδί γεννιέται στραβό. Άρα λοιπόν, πολιτικά τόνισα στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει, είναι η ώρα, το κράτος να πάρει μια πρωτοβουλία, να συντονίσει όλους τους τοπικούς φορείς, ώστε να προχωρήσουμε σε μια ξεκάθαρη τελική μελέτη τι πρέπει να κάνουμε για την σωτηρία του υδάτινου στοιχείου της Λίμνης και προφανώς το κράτος να είναι μπροστά για να μπορέσουμε να βρούμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια δαπάνη η οποία είναι υψηλή και θα πρέπει να διαχειριστεί κεντρικά από το κράτος η έβρεση των πόρων. Κλείνοντας, σαν τρίτο παράγοντα που έβαλα στην κουβέντα σε σχέση με τη Λίμνη στον Πρωθυπουργό, είναι ότι δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε σε καμία περίπτωση την μη ολοκλήρωση της επέκτασης του τριτοβάθμιου βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ιωαννιτών, που ξέρετε ότι δεν αφορά μόνο το Δήμο Ιωαννιτών, διότι μέσω του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ιωαννιτών εξυπηρετούνται και όμορφοι Δήμοι. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό ότι υπήρξε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση με τον Υπουργό, τον κύριο Χαρίτση, την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Από τη μεριά του κυρίου Χαρίτση είχε ξεκαθαριστεί ότι πολιτικά η κυβέρνηση θέλει οπωσδήποτε να γίνει αυτό το έργο. Θεωρεί ότι καταρχήν δεν υπάρχει κανένα κόλλημα όσον αφορά τη χρηματοδότησή του, αλλά και αν τυπικά, γραφειοκρατικά, διαχειριστικά υπάρχουν κάποιες μικροπαράμετροι οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται, εν πάση περιπτώσει, θα λυθεί το ζήτημα σε επίπεδο πολιτικής απόφασης. Αλλά όφυλα να ενημερώσω και τον Πρωθυπουργό για αυτό το ζήτημα, μια και μιλούσαμε για τη Λίμνη, γιατί είναι ένα σύνολο ζητημάτων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων της Λεκάνης, του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων και κυρίως της Λίμνης της πόλης. Ακόμη σε ό,τι αφορά το τμήμα Ιωάννινα Κακαβιά της Ιόνιας Οδού, ο Δήμαρχος εξήγησε τη σημασία που έχει για την περιοχή και όχι μόνο η ολοκλήρωσή της. Ενώ ζήτησε να εξεταστεί η βελτίωση του κόμβου εισόδου της πόλης από Ιόνια και Εγνατία αντίστοιχα, όσο και η πιθανότητα κατασκευής και μιας δεύτερης εισόδου και εξόδου. Έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο όσον αφορά τα έργα που αναφέραμε και προηγουμένως των υποδομών μεταφορών, αλλά έχουμε και άλλο δρόμο μπροστά μας, διότι αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν. Και πρέπει να ολοκληρωθεί σίγουρα η Ιόνια οδός φτάνοντας μέχρι την Κακαβιά και σίγουρα πρέπει το κράτος να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι δύο αυτοί άξονες συνδέονται με την πόλη των Ιωαννίνων. Κυρίως να βελτιώσουμε τον κόμβο, το σημερινό κόμβο που υπάρχει, που όπως έχω δηλώσει επανειλημμένως είναι ένας κόμβος ο οποίος πραγματικά πρέπει να διδάσκεται στις πολυτεχνικές σχολές ως κακοτεχνία και όχι ως καλοτεχνία. Και δεύτερον, προφανώς να αναζητήσουμε και τη λύση για μια δεύτερη πρόσβαση στο Δήμο, στο Λεκανοπέδιο.